Σε οργανωμένο σχέδιο να πληγεί η κυβέρνηση, απέδωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Τόσκα στα δημοσιεύματα κατά του ιδίου και κατά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου που τον συνόδευε στη σημερινή του περιοδία στις στρατιωτικές μονάδες του Βόλου και της Λάρισας. Ο κ. Τόσκα έφτασε οδικός νωρίς το μεσημέρι στο εργοστάσιο αρμάτων 304 ΠΕΒ στο Βελεστίνο και απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα σχετικά με τη χρήση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ για τη μετάβασή του στο εργοστάσιο της ΕΑ στο Αιγαίο. Η πτήση συγκεκριμένη αφορούσε μια έκτακτη πτήση για να πάνε δω επενδυτές στο εργοστάσιο, στην αμυντική βιομηχανία που υπάρχει στο Αίγιο, μια περιοχή με 30% ανεργία. Επομένως, σας έρθει να μου πει κάποιος αν έπρεπε να πάω εκτάκτως. Και γι' αυτό πήγα με ελικόπτερο. Εξάλλου, βλέπετε ότι και εδώ με αυτοκίνητο ήρθα στο Βόλο και από τον Εύρο τον προηγούμενο μήνα στην Αθήνα με αυτοκίνητο κατέβηκα. Ήταν όμως έκτακτη ανάγκη και ανταποκρίθηκα γιατί αυτή την εποχή δεν νομίζω ότι πρέπει να παραμελούμε ούτε επενδύσεις ούτε παραγγελίες. Τα ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας προορίζονται και για αεροδιακομιδές. Επομένως δεν ήταν το μόνο ελικόπτερο. Αυτό ήταν διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Υπήρχαν άλλα διαθέσιμα για αεροδιακομιδές τη συγκεκριμένη ημέρα και επομένως το δίωρο που έλειψε δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα. Τώρα, προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις αφού δεν έχουν άλλες προτάσεις σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό είναι το γεγονός. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε για οργανωμένη προσπάθεια αποδόμησης της ηγεσίας του Υπουργείου. Η όλη στάση της συγκεκριμένης εφημερίδας με προβληματίζει, μας προβληματίζει και νομίζω ότι εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη στρατηγική συγκεκριμένων πολιτικών κύκλων και συγκεκριμένων δημοσιογραφικών κύκλων. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Γιάννης Ταφίλης, που βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, αναφορικά στην απόφαση για τον εξυγχρονισμό των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας του πολεμικού μας ναυτικού έναντι ποσού 500 εκατομμυρίων ευρώ στη δεδομένη δεσμενή οικονομική συγκυρία, επεσήμανε ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά της εφημερίδας. Ο Γενικός Γραμματέας έχει θεσμικό ρόλο στο Υπουργείο Άμυνας, δεν βρίσκεται μέσα στην αλυσίδα λήψης αποφάσεων για εξοπλιστικά προγράμματα. Έχω την εντύπωση ότι τα εξοπλιστικά δεν μεγαλώνουν στο Θεσσαλικό κάμπο, βαμπάκια και άλλα πράγματα εδώ. Γι' αυτά έχει να περηφανευτεί ο Θεσσαλικός κάμπος. Τώρα είναι μια προσπάθεια αντιπερισπασμού, όπως είπε ο κύριος Υφυπουργός, είναι μια συντεταγμένη προσπάθεια φθοράς για την κυβέρνηση. Έτσι είναι βέλη τα οποία ξεπολύονται δεξιά και αριστερά, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και όπως έχω ανακοινώσει ήδη έχω ξεκινήσει προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τόσκας, κατά διάρκεια της επίσκεψής του στο 304 ΠΕΒ στο Βελεστίνο, δεσμεύτηκε για την ενίσχυση με προσωπικό μονάδων όπως η συγκεκριμένη, που σύμφωνα με τον ίδιο διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην αμυντική βιομηχανία της χώρας μας. Είναι το ό,τι καλύτερο έχουμε το 304 ΠΕΒ από πλευράς συντήρησης του μεγάλου υλικού, των αρμάτων και των τεθωρακισμένων οχημάτων. Ο Γενικός Γραμματέας ακριβώς αυτές τις μέρες κοιτάζει και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Ίσχος, κοιτάζουν τα θέματα του πολιτικού προσωπικού, δηλαδή πώς θα έρθει πολιτικό προσωπικό επιπλέον στο Υπουργείο Άμυνας, να το πούμε απλά.